Ο Μπορίδης ελέγχει και κάποια σπροξήματα στην περιοχή. Ο Ιμπαγάσα θα εκτελέσει κεφαλιά από τον Μοδέστο Τζεμπούρ. Ευκαιρία γκολ! 1-0 για τον Ολυμπιακό. Νωρίς-νωρίς με τον Αλγερινό να μην πανηγυρίζει. Ένα γκολ από τον Ολυμπιακό, ο οποίος ανοίγει το σκορ πριν καν συμπληρωθούν 2 λεπτά παιχνιδιού με τον Αλγερινό, όπως είχε κάνει τότε που πήγε από τον Ατρόμητο στον Πανιόνιο να τιμωρεί την πρώην ομάδα του. Ο Τζεμπούρ λοιπόν βάζει τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ και κάνει το 1-0. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αυτά τα λεπτά, τα 7 που παίζουμε μέχρι στιγμής, έχει κλείσει την ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ που δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να περάσει ούτε το κέντρο. Επιμένει με δύο κόρνερ από αριστερά και δεξιά και μια στημένη μπάλα τώρα με τον Ιμπαγάσα. Το πλασέ και γκολ, 2-0. Νωρίς-νωρίς με τον Όλαφ Μέλμπεργκ ο Ολυμπιακός δείχνει να καθαρίζει το μάτς. 2-0 στο 7ο λεπτό με το πρώτο γκολ του Σουηδού στο πρωτάθλημα. Περίληψος ο Χιμένεθ, δεν μπορεί να πιστέψει, η ομάδα του Μαραμπέη σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά έχει δεχτεί 2 γκολ από 2 στημένες μπάλες. Στην αρχή ήταν ο Τζεμπούρ, τώρα είναι ο Μέλμπεργκ που ρίχνουν την ΑΕΚ στο καναβάτσο. Βλέπετε στο κέντρο της άμυνας κανείς άλλος παρά μόνο ο Σουηδός, ο οποίος δικάει τους πάντες και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για δεύτερη φορά. Προλαβαίνει τον Ματέος και με ωραία προβολή με το δεξί κάνει το 2-0 και κάνει κίνηση ο Λαγός. Κρατάει ο Αργεντίνος, θέλει να περάσει τον Γκερέιρο, βγαίνει ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, είναι πεσμένος κάτω από χτύπημα του Μυραλάς. Θα χρειαστεί να δούμε την επανάληψη για να καταλάβουμε αν ο Βέλγος βρήκε τον σκόκο στο πρόσωπο, ο οποίος είναι πεσμένος. Διαμαρτύρεται για ακονιά. Όντως υπάρχει ακονιά του Μυραλάς στον λαιμό του Σκόκο. Ο Φουστέρα αυτή την φορά πηγαίνει στο κόρνερ για να εκτελέσει ο Μανολάς. Δεν μπορεί ξανά ο Μέλμπεργκ. Στα στημένα η ΑΕΚ δείχνει να έχει σοβαρό πρόβλημα μέχρι στιγμής. Η Μπαγάσα, ο Φουστέρ. Ο Μυραλάς μπαίνει στην περιοχή, θα σουτάρει στην αγκαλιά του Σάκα. Αναγκάζεται να σταματήσει καθώς πήγαν δύο επάνω του. Κάνει το κοντρόλ ο Τζεμπούρ, δύο. Ο Μυραλέζος για τον Λαγό, ο Λαγός ο οποίος είναι το νέο πρόσωπο στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας. Λάθος τώρα από τον Σάχα. Ο Τζεμπούρ βγάζει τέτα δε τον Φουστέρ, προλαβαίνει τον Σάχα, περνάει 3-0 για τον Ολυμπιακό. Ο Νταβίδ Φουστέρ βάζει το δικό του κερασάκι στην τούρτα του 38ου πρωταθλήματος στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο Φουστέρ πρόλαβε πάλι τους κεντρικούς αμυντικούς της ΑΕΚ, πρόλαβε και τον Σάχα. Πολύς κόσμος μπροστά από τον Πάρντο, με Φάλτσο στο δεύτερο δοκάρι θα χάσει ο Ισπανός κόρνερ από την άλλη πλευρά. Καθώς απομάκρυνε τελευταία στιγμή ενώ έκανε κίνηση πάνω στην μπάλα ο Ντιόπ. Ριέρα είναι μόνος του ο Μυραλάς. Τώρα πηγαίνει πάνω του ο Καφές. Περνάει ωραία ο Βέλγος, θέλει να μπει και στην περιοχή, τσιμπάει και παίρνει φάουλ. Με σέντρα τώρα θα φέρει την μπάλα στην περιοχή, περνάει. Δεν μετράει τον γκολ πάντως γιατί ο Παμπορίδης έχει δώσει νωρίτερα φάουλ. Η τελική προσπάθεια που έγινε από τον Καφέ. Για να δούμε. Έχει δώσει φάουλ στον Ντιόπο. Ντιόπο πάνω στον Αβραάμ. Ξαναβλέπουμε εδώ θα φανεί καθαρά. Στην περιοχή και ο Ουρτάδο και ο Μέλμπεργκ, έχει μείνει πίσω ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Μόνος του ο Χολέπας, αυτά δεν χάνονται. Ο Γερμανός από το ύψος της μικρής περιοχής κατάφερε, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται. Κοιτάξτε, δεν τον μαρκάρει κανένας, κάνει περίπατο στην άμυνα της ΑΕΚ. Ο Μανολάς δεν σηκώνεται καν και κοιτάξτε που στέλνει την μπάλα. Μάλιστα, δεν υπάρχει offside εδώ στο Τζεμπούρ. Είναι έτοιμος να μπει στην περιοχή ο Αλγερινός με τον Μανολά μπροστά του. Ξεφεύγει ο Τζεμπούρ. Πλασάρι! Τι γκολ ήταν αυτό από τον Αλγερινό!
δεύτερο προσωπικό και τέταρτο για τον Ολυμπιακό. Αυτό δεν μπορούσε να μην το πανηγυρίσει. Είδατε την αντίδρασή του. Ξέφυγε από τον Μανολά και έστειλε την μπάλα συστημένη στο γάμα της εστίας του Σεβάστιαν Σάχα. Περίληπος, απλά τη μάζεψε από τα δίχτυα του. 4-0 ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Τζεμπούρ, ο οποίος τιμωρεί την πρώην ομάδα του. Ξανά εδώ δεν υπάρχει offside και σωστά αφήνει ο κύριος Ακρίβος, ο πρώτος βοηθός. Ξεφεύγει από τον Μανολά, παίρνει την μπάλα στο δεξί και με φάλτσο εσωτερικό τη στέλνει στο απέναντι γάμα του Σάχα για να κάνει το 4-0. Η προϊστορία έτσι κι αλλιώς ήταν υπέρ του Ολυμπιακού. Από την περίοδο 1930-1931 που πρωτοέπαιξαν, να δούμε εδώ τον Μυραλάς. Τρεις απέναντι σε τρεις. Ο Βέλγος κρατάει για το 5-0. Ο Κέβιν Μυραλάς βάζει το θαυμαστικό στην εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού. Ξεκίνησε και τελείωσε μόνος του τη φάση και σπέβδει να χαθεί στις αγκαλιές των συμπαικτών του για το 5-0 με το 13ο προσωπικό του γκολ στη σεζόν και 10ο στο Καραϊσκάκι. Κοιτάξτε πώς πανηγυρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Το σουτ που γίνεται 6-0. Ο Χολέμπας το έψαχνε και το βρήκε τελικά. 6-0, ο Ολυμπιακός σοφαρίζει την ευρύτερη νίκη του απέναντι στην ΑΕΚ. Ένα ρεκόρ που κρατούσε 30 χρόνια. 6-0 ο Ολυμπιακός με τον Χολέμπας με το αριστερό μέσα από την περιοχή να νικά τον Σάχα για έκτη φορά. Ο Διόπ. Τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού. Η σέντρα του Διόπ δεν θα περάσει, όπως θα κερδίσει ο Λαγός. Έχουν συμπληρωθεί και τα δύο λεφτά των λεπτών των καθυστερήσεων. Και αυτό είναι το τέλος. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για 38η φορά στην ιστορία του και όλοι πηγαίνουν να πανηγυρίσουν το 38ο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, 13ο στα τελευταία 15 χρόνια, με τον Ολυμπιακό να κάνει αυτό το εμφαντικό, εκοφαντικό θα λέγαμε 6-0 επί της ΑΕΚ. Λοιπόν, είδαμε τι έγινε στο...